Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των αγροτών για την εισφορά που δίνουν στον ΕΛΓΑ. Πληρώνουμε ένα υπέρογκο ποσό, βαρύ για τις τωρινές οικονομικές συνθήκες και μάλιστα ποτέ ο ΕΛΓΑ δεν μας αποζημιώνει, τονίζουν μεταξύ άλλων οι αγρότες. Μπορώ να μιλήσω σαν αγρότης αυτή τη στιγμή πρώτα και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Λαϊκής Αθηνών και μέλος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, αλλά και σαν δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Άργος Μυκηνών. Θεωρώ πως τα μέτρα αυτά που λαμβάνει αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ εις βάρος των αγροτών δεν είναι πλέον υποφερτά. Ο αγρότης έχει επομιστεί τόσα πολλά τώρα στο τέλος και δεν αντέχει άλλο με τις τιμές αυτές που πουλάει, τις τελείως εξευθυλιστικές, την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η οποία και μάλλον έχει και αυξηθεί και είναι το 4%. Πρώτα πουλούσαμε τα προϊόντα μας μέσω των συνεταιρισμών, μέσα στα τιμολόγια που κοβώσανε, πληρώναμε ένα 3% εφόσον πουλούσαμε τα προϊόντα για το ΕΛΓΑ. Τώρα αλλάζουν τα καθεστώτα, μας στέλνουν κάποια χαρτιά. Εγώ μπορώ να πω έχω ένα μικρό, πολύ μικρό κλήρο, μου ήρθε ένα ποσό των 1.000 ευρώ, 1.600 ευρώ για κάποιες ελιές, 30 στρέμματα που έχω και κάποια δέντρα. Σε πολλούς δε άλλους παραγωγούς που έχουν μεγάλο κλήρο, πολύ περισσότερα. Θέλω να εκφράσω τον παλμό, την οργή και την απογοήτευση και διαμαρτυρία όλων των συνάδελφων παραγωγών, τόσο των λαϊκών αγορών, αλλά και των άλλων παραγωγών, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πανελλαδικό, με την ομοσπονδία που είμαι, με τους αγρότες που έχω καθημερινή επαφή. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά που λαμβάνουν είναι, αν όχι αντιδημοκρατικά, βία και έχουν καθαρό εισπρακτικό χαρακτήρα. Θεωρώ και μάλλον κάνω έκκληση προς όλους τους βουλευτάς, ανεξαρτήτου κόμματος, όλων των αγροτικών νομών, τους περιφερειάρχες, έστω και την ίστατη αυτή τη στιγμή, να κάνουν μια προσπάθεια να αναστείλουν αυτό το μέτρο, αν όχι να το αναστείλουν, να μην είναι υποχρεωτικό και να είναι προαιρετικό. Διότι δεν αντέχει πλέον ο παραγωγός να πληρώνει αυτά τα χρήματα. Θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Και από την άλλη μεριά, εν πάση περιπτώσει, το ΕΛΓΑ απαιτεί να πάρει κάποια χρήματα, να εξασφαλίσει την κίνησή του. Από εκεί πέρα, ό,τι περισσέψει, θα δώσει και στους παραγωγούς, θεωρώ. Όμως, εμάς δεν μας δίνει τη λύση. Όταν πρόσφατα ήρθαν οι παραγωγοί εδώ να δηλώσουν τα προϊόντα τους, τα μέλι που είχε κάποιο πάγο, σε κάποιο πρόσφατο πάγο του Φεβρουαρίου, μας απήντησαν ότι το ΕΛΓΑ αποζημιώνει μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Δεν κατάλαβα καλά. Όταν εγώ τα πορτοκάλια μου τα κόβω Μάρτιο μήνα, αυτά τα λίγα που έχω, γιατί πληρώνω ΕΛΓΑ, από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά, δεν μας εξασφαλίζει. Τα μανταρίνια πριν 2 χρόνια προς τα Ήρια, Δρέπανο, αυτές τις περιοχές και εδώ στην περιοχή τη δική μας, κατεστράφησαν τα περισσότερα από τη μονίλια, η οποία και αυτή οφείλεται από τις καιρικές συνθήκες. Δεν αποζημιώθηκε κανένας παραγωγός, δεν τη χάνει τις ενίσχυσεις αυτής να είναι. Εγώ προσωπικά έχω 3 ατομικές γεωτρήσεις. Κάνω και αυτό το ερώτημα. Πάντα τον Αύγουστο μήνα έχω την ατυχία να μένω απόλες από νερό. Και αν δεν μπορέσω εγώ να βγάλω τα πράγματά μου εις πέρας, πώς θα πληρώσω εγώ αυτό το ΕΛΓΑ? Θα με αποζημιώσει το ΕΛΓΑ, από την μια πλευρά. Απ' την άλλη, έχουμε κάνει σαν Δήμος κάποιες ενέργειες για τα ΨΕΑ. Καμία απάντηση δεν πήραμε. Εγώ σε μια διαδρομή που έκανα από τον Άγιο Ανδριανό μέχρι το κόμβο των Μυκηνών, όλα τα δέντρα αυτά είναι ξερά. Με αποτέλεσμα φέτος να μην έχουν καθόλου παραγωγή. Και ειδικά οι ναυαλίνες δεν θα βγάλουν ούτε κιλό. Πώς θα πληρώσουν προκαταβολή ο κόσμος αυτά τα χρήματα, αναρωτιόνται? Πού θα βρουν αυτά τα χρήματα να τα πληρώσουν? Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική η ασφάλιση αυτή. Απ' την άλλη μεριά, είμαι 38 χρόνια παραγωγός και καλλιεργώ ελιές, 30 στρέμματα ελιές. 2 χρονιές σε όλες αυτές, μου τις χάλασε το χαλάζι. Καμία αποζημίωση δεν πήρα. Ποιος ο λόγος είναι 4 ευρώ το στρέμμα να πληρώνω 120 ευρώ εγώ το στρέμμα το χρόνο για τις ελιές που λάδι κάνουν 1 στα 5 χρόνια και αυτό έχει 1,80 το κιλό, αν είναι δυνατόν, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτές τις απαιτήσεις? Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναστείλουν οπωσδήποτε αυτά τα μέτρα
Άλλος δε, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταναστεύσουμε και να αναζητήσουμε χώρο εργασίας. Αλλά προκειμένου να μεταναστεύσουμε εμείς, καλό θα είναι να μεταναστεύσουν οι 300 που είναι μέσα στη Βουλή, γιατί αυτοί θα αναζητήσουν χώρο και έπαυλοι για να παραμείνουν οι περισσότεροι από αυτούς, και εμείς θα αναζητούμε κάποια καλύβια και στέγη για να βγάλουμε το μεροκάματο. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους τους βουλευτές όλων των νομών και ανεξαρτήτου κόμματος να δώσουν μία λύση στον παραγωγό, που άμεσα καίει αυτό το θέμα.